Τα δύο προηγούμενα χρόνια με την τηλεεκπαίδευση δημιουργήθηκαν τρομερά γνωστικά κενά στα παιδιά. Και η ύλη που λέμε ότι προχωρούσε, δεν προχωρούσε όπως έπρεπε. Υπήρχε λοιπόν και υπάρχει ανάγκη φέτος, από την αρχή της χρονιάς με ανοιχτά τα σχολεία, να λειτουργήσει η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ενισχυτική διδασκαλία. Είναι κάποιοι θεσμοί, ίσως να τους έχετε ακούσει, φροντιστηριακής υποστήριξης μέσα στα σχολεία. Τα σχολεία δεν έχουν φύλαξη. Πολλά σχολεία πληρώνουν από το Σύλλογο Γονείων και Κηδεμόνων για τη φύλαξη των παιδιών. Είναι απαράδεκτο. Δεν έχουν γραμματιακή υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός βγαίνει από το μάθημά του, γιατί να πάρει ανάσα για να μπει στο επόμενο, κάνει και το γραμματέα. Δεν έχουν επιστάτη. Δεν έχουν μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Οι σύλλογοι γονέων καλούνται να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Θα έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα ότι οι καθηγητές αρμούνται να κάνουν αξιολόγηση. Θα έχετε ακούσει ότι. Και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, δύο φορές με συνοπτικές διαδικασίες, η κυβέρνηση έβγαλε παράνομη την απεργία που κάνανε οι εκπαιδευτικοί ενάντια σε κάποια αξιολόγηση. Θα πούμε δύο λόγια για να ξέρετε. Προσπαθεί η κυβέρνηση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει βέβαια και με διάφορους μηχανισμούς να περάσει στην κοινωνία την αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί είναι, τι να πούμε, όποτε θέλουν πάνε στο σχολείο, όποτε θέλουν πίνουν στην τάξη, όποτε θέλουν σχολάνε. Καμιά ευθύνη απέναντι στα παιδιά και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Ότι να οι τεμπέληδες που κάθονται εκεί το μισό χρόνο, δουλεύουν και 2-3 ώρες μόνο την ημέρα και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Από ποια αξιολόγηση απέχουμε και ποια απεργία μας βγάλανε παράνομη. Θα σας το πω όσο γίνεται με πολύ συνοπτικό τρόπο. Στον προσανατολισμό της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων ήταν η λεγόμενη περίφημη αυτονομία των σχολείων. Πώς την εννοούνε, το κάθε σχολείο να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του. Τι να διαχειρίζεται, να φτιάξουμε μια ομάδα εκπαιδευτική και να διαχειρίζονται τους χρηματικούς πόρους του σχολείου. Δηλαδή να τους κάνουν και λογιστές στους εκπαιδευτικούς, να διαχειρίζονται ποια χρήματα, αυτά τα οποία κάθε χρόνο και μειώνονται. Και όταν οι εκπαιδευτικοί δεν καταφέρουν να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν με τα χρήματα που τους διαθέτει το κράτος ή ο Δήμος, τότε ποιος ήταν υπόλογος, ο διαχειριστής. Και είναι οι διαχειριστές, οι εκπαιδευτικοί. Όταν εμείς λέμε ότι δεν μας ανήκει τέτοια ευθύνη και είναι ευθύνη του κράτους, ταυτόχρονα ζητάμε να αυξηθούν και οι δαπάνες για την παιδεία. Μια άλλη ομάδα που θέλει να μας βάλει να διαχειριστούμε λέει είναι οι κτηριακές υποδομές και η αξιοποίησή τους. Τώρα, τι εννοούν όταν λένε αξιοποίηση σχολικών υποδομών, καθένας μπορεί να κάνει τη σκέψη του. Αλλά για να δούμε, ας πούμε, η εκπαιδευτική του ΕΕΚ στο Πλατάνη, τι διαχείριση να κάνουν στις κτηριακές υποδομές. Οι καθηγητές του τρίτου γυμνασίου τι να διαχειριστούν και τι να αξιοποιήσουν, τα 4 κουτιά που έχουν και στηβάζουν τα παιδιά. Εμείς όταν λέμε ότι αυτή η ευθύνη δική σας και όχι να διαχειριστείτε την κατάντια σας αλλά να φτιάξετε καινούρια σχολικά συγκροτήματα, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να μπούμε σε αυτές τις ομάδες, γιατί ακριβώς αποσύει το κράτος από πάνω του την ευθύνη. Να διαχειριστείτε, λέει, και την παιδική παραβατικότητα, την επιθετικότητα, το bullying που γίνεται στο σχολείο, να φτιάξετε να είστε και σύμβουλοι της σχολικής ζωής. Όταν εμείς λέμε χρόνια τώρα ότι πρέπει στα σχολεία να υπάρχουν επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, παιδοψυχολόγοι. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι και εκπαιδευτικός και λίγο νοσοκόμος τώρα με τον COVID και λίγο κοινωνιολόγος και λίγο ψυχολόγος, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις. Όταν όμως εσύ θα μπει σε μια ομάδα εργασίας που θα αναλάβει αυτό το πράγμα, για την παραβατικότητα θα είσαι υπεύθυνος εσύ που το διαχειρίζεσαι. Και όχι το κράτος που δεν διορίζει ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κτλ. Γι' αυτό αρνούμαστε την αξιολόγηση. Τη λένε αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Τη λένε αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και μάλιστα μετά θα μπορούσα να σας πω και άλλα παραδείγματα με τις ομάδες που καλούμαστε να στελεχώσουμε. Το βασικό είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες θα κάνουν, λέει, εκθέσεις στις οποίες θα βαθμολογούμε και το σχολείο. Και το κάθε σχολείο μπορεί να έχει διαφορετική βαθμολογία από το διπλανό. Αυτή η βαθμολογία θα πάει προς τα πάνω μέσα από μια διαδρομή, μέσα από μια διοικητική δομή κτλ. Και στο τέλος και το Υπουργείο θα βαθμολογήσει τα σχολεία. Θα υπάρχουν σχολεία του 10, του 9, του 8. Και όταν ακούτε λοιπόν ότι εμείς κάνουμε αποχή από την αξιολόγηση γιατί δεν θέλουμε να κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία, εννοούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε τα σχολεία να είναι κατηγοριοποιημένα, γιατί αυτόματα κατηγοριοποιούνται και οι μαθητές και οι καθηγητές. Ταυτόχρονα τα κατηγοριοποιημένα σχολεία θα υποβαθμίζονται και έχουμε εμπειρία, γιατί αυτή η αξιολόγηση που πάνε να περάσουν εδώ πέρα έχει δοκιμαστεί στην Ευρώπη και στην Αμερική. Όπου έχει περπατήσει, σχολεία κλείνουν, σχολεία συγχωνεύονται, άλλα υποβαθμίζουν εντελώς. Προφανώς υπάρχουν και τα σχολεία των περιοχών που είναι μια ελίτ κτλ.
Μόνο που εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χωρισμένα σε ελίτ και σε, πώς να το πω έτσι λαϊκά, σε πλέμπα. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας όλα, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, να παίρνουν όλα την ίδια γνώση. Στέρεη γνώση, γενική, σύγχρονη, και να παλεύουν στη ζωή τους και να τα καταφέρουν. Όταν λοιπόν λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση, όχι στην αξιολόγηση, εννοούμε αυτό το πράγμα. Δεν αρνούμαστε εμείς την αξιολόγηση, δεν αρνούμαστε να είμαστε καλύτεροι με συντάξη, αυτό είναι το χρέος μας. Αλλά με αυτά δεν μας αφήνουν να είμαστε καλύτεροι με συντάξη. Αν προχωρήσει αυτή η αξιολόγηση, δεν θα μείνει χρόνος στον καθηγητή να προετοιμάζεται για την άλλη μέρα για το μάθημά του. Δεν θα του μείνει καιρός να σκύψει το παιδάκι του τελευταίου θρανίου και να το βοηθήσει εξειδικευμένα. Δεν θα μπορέσει να βγάλει συμπέρασμα γιατί τι πρόβλημα μπορεί να κρύβει το παιδάκι που, ας πούμε, είναι σκεπτικό και δεν προσέχει κτλ. Γιατί απλά θα μας κάνει να συμπληρώνουμε κουτάκια, φόρμες, εκθέσεις. Από αυτό απέχουμε. Αυτό αρνούμαστε να κάνουμε. Και το παλεύουμε καιρό τώρα. Από πέρυσι προσπάθησαν να το περάσει. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν να το περάσουν. Αυτή την απεργία αποχή κάνουμε. Και αυτή την απεργία αποχή την πήγε στα δικαστήρια 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα το κράτος και με συνοπτικές διαδικασίες τις έβγαλε παράνομες. Εκεί να δείτε ταχύτητα το επιτελικό κράτος. Δεν είδαμε την διαταχύτητα όταν ζητούσαμε στην αρχή της πανδημίας να ρεώσει τα τμήματα, να μείνει 27. Δεν είδαμε τέτοια ταχύτητα όταν λέγαμε διορίστε παραπάνω καθηγητές, να ρεώσουν τα τμήματα, γιατί έτσι θα τα κρατούσαμε και πιο πολύ καιρό ανοιχτά. Μπορεί και να μην κλείναν και καθόλου. Δεν είδαμε τέτοια ταχύτητα και σε άλλους τομείς της ζωής μας, π.χ. στις φωτιές του καλοκαιριού, στις πλημμύρες του χειμώνα. Δεν είδαμε ταχύτητα τέτοια όταν ένας συνταξιούχος πάει να πάρει τη σύνταξή του, περιμένει 5 χρόνια για να την πάρει. Αλλά το επιτελικό κράτος είναι επιτελικό και ταχύτατο εκεί που θέλει.